Θέλω να πάμε στο ΕΠΑΜ. Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Κουβεντιάζουμε για τα οικονομικά κυρίως και όχι μόνο θέματα με τον κύριο Καζάκη. Με αφορμή και την επίσκεψη Ερντογάν, θα δούμε και την άποψή του, τα τελευταία νέα που υπάρχουν και το τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Κύριε Καζάκη, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ στον Α. Να ξεκινήσουμε την επίσκεψη Ερντογάν. Τι γεύση σας αφήνει, τι σημαίνει, τώρα δεν ξέρω αν μπαίνει ζήτημα κερδισμένοι, χαμένοι, ποιοι είναι κτλ. Κάποιοι λένε κιόλας γιατί έγινε ή υπήρχε σκοπιμότητα ή κερδισμένοι είναι και οι δύο γιατί απευθύνονται στο εσωτερικό της χώρας τους. Πώς τη βλέπετε την επίσκεψη? Είναι σαφές ότι ο κύριος Ερντογάν ήρθε και πήρε αυτά που ζητούσε. Mm-hmm. Και δεν το λέω τυχαία, κοιτάξτε να δείτε, δείξτε μου σας παρακαλώ σε ένα κράτος το οποίο βεβαίως δεν είναι διαλυμένο, δεν είναι υποκατοχή, δεν είναι τέλος πάντων ένα ευυπόλοιπτο κράτος στον κόσμο που θα ανεχόταν στο έδαφος του διεκδικήσεις εθνικής κυριαρχίας άλλου κράτους. Δείξτε μου ένα κράτος στον κόσμο, δείξτε μου μια περίπτωση. Οι σχολιασμοί που βγαίνουν και διαρρέουν σιγά σιγά και από το Μαξίμου είναι ότι ο Ερντογάν έκλεισε και το θέμα των εδαφικών ζητημάτων λέγοντας ότι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτε ως Τουρκία. Μα δεν επιζητά αυτό. Αλλά? Αυτό που επιζητά και το είπε ξεκάθαρα είναι η συνεγγύηση της Δυτικής Θράκης. Και βέβαια το τεράστιο θέμα του ζητήματος του Αιγαίου, το οποίο βεβαίως κανένας δεν το άνοιξε και αυτό σημαίνει ότι παγιώνεται η θέση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή στρατιωτικά ελέγχεται το Αιγαίο από την Τουρκία. Λοιπόν, δεν το έθεσε κανένας το ζήτημα της ανατροπής του σχετισμού δύναμης που υπάρχει στην υπέρ της Τουρκίας στο Αιγαίο, όχι μόνο με την παρουσία του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο, αλλά και με την εγκατάσταση των συστημάτων S-300 που πήρε από την Ρωσία στα παράλια της Τουρκίας, τουλάχιστον όπως αναφέρει ο ίδιος ο τουρκικός τύπος, αλλά και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Άρα λοιπόν, κύριε Καζάκη, ναι, λέτε ότι είναι κερδισμένος. Τέλος πάντων, πήρε αυτό που ήθελε, λέτε, από την επίσκεψη αυτή. Πήρε αυτό που ήθελε. Άρα εσείς λέτε ότι το ζήτημα με το Αιγαίο είναι το κορυφαίο για τον ίδιο και λέτε είναι κερδισμένος. Και για τη Θράκη θέλω σχόλια. Τι εννοείται κερδισμένος από εκεί? Κοιτάξτε να δείτε. Για πρώτη φορά τέθηκε στο τραπέζι και δεν το αρνήθηκε κανείς. Όχι το ζήτημα της αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά το γεγονός ότι μιλάει για Δυτική Θράκη. Ναι. Προσέξτε, εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή βάζει με ερωτηματικό μια μεγάλη περιοχή της εδαφικής επικράτησης της Ελλάδος. Με τον ίδιο τρόπο, αν θυμάστε, που οι Τούρκοι συστηματικά έβαλαν ζήτημα για τις βραχονιτσίδες στην αρχή και τελικά κατέληξαν σε μια γκριζάρισμα του μισού Αιγαίου, ουσιαστικά από την Κρήτη μέχρι επάνω τα στενά. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο και με πρόφαση το προσφυγικό μεταναστευτικό δημιούργησαν καθεστώς γκρίζα ζώνης στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, παράκτια της Τουρκίας, και τώρα με τον ίδιο τρόπο μπαίνει θέμα Δυτικής Θράκης. Προσέξτε εδώ, αναβαθμίστηκε η όλη ιστορία. Η Τουρκία μέχρι και την τελευταία επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού του διορισμένου από τον Ερντογάν μετά το λεγόμενο πραξικόπημα, που για πρώτη φορά τέθηκε ο όρος Δυτική Θράκη και δεν απάντησε η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά τέλος πάντων, μέχρι τότε έμπαινε μόνο το ζήτημα της τουρκικής μειονότητας, το οποίο βεβαίως είναι γνωστό ότι έχει λυθεί από την εποχή της συνθήκης της Λοζάνης. Εδώ τι σου λέει? Κάνει ένα βήμα ακόμη περισσότερο. Σου λέει θέτει ζήτημα Δυτικής Θράκης, μιας εδαφικής επικράτησης Ελλάδας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι για τα δύο εδώ αυτά... Δεν απαντήθηκε από κανέναν. Ναι, ναι. Ούτε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε από σχόλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, Μητσοτάκη και τα λοιπά, λέτε τα κόμματα τα υπόλοιπα το σχολιάζουν. Ακούστε. Τα υπόλοιπα κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία έως και το ΚΚΕ που διάβασα τις ανακοινώσεις τους, ναι, με αυτή την έννοια τα αναφέρω, και την κυρία Γεννηματά, κάνουν παλικαρισμούς εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, όταν μου λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι πρέπει να επανεκκινήσει τις λειτουργικές σχέσεις, σε ποια βάση? Γιατί δεν μιλάει νυχτά? Γιατί δεν το είπε κατά πρόσωπο τον ίδιο τον Ερντογάν και βγήκε έξω, αποχώρησε, πήγε στα γραφεία του και τότε έκανε δηλώσεις.
με το γνωστό, ας πούμε, απευθυνόμενος όχι στη λογική και στις θέσεις που θα πρέπει να έχει ένα κράτος, δηλαδή τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά στο θυμικό του Έλληνα, αναφερόμενος βεβαίως στις γνωστές διώξεις Ελλήνων του 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Και όχι μόνο φυσικά. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι οι διώξεις απλά μειονοτήτων. Εδώ τίθεται ξεκάθαρα θέμα κυριαρχίας σε ένα υπηρετικό κομμάτι της ελληνικής εδαφικής επικράτειας. Δεν είναι απλά ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπε το ΚΚΕ. Mm-hmm. Μπαίνει θέμα εδαφικής ακεραιότητας, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και το βάζει επισήμως ο ανώτερος εκπρόσωπος μιας άλλης χώρας, όπως είναι ο πρόεδρός της, ο κύριος Ερντογκάν, στο έδαφος το δικό σου. Και δεν παίρνετε κανένα μέτρο, διπλωματικό εννοώ. Ναι, τι άλλο μέτρο, ναι, δεν θα κάνουμε πόλεμο εδώ μέσα, αλλά λέτε ότι. Ναι, να υπάρξει μια απάντηση. Αλλά για να μην γίνει πόλεμος, για να μην γίνουμε και μην καταλήξουμε τελικά να λύνουμε τις υπόθεσεις με πόλεμο, γι' αυτό έχει επιληφθεί η διπλωματία και η διεθνής κοινότητα. Άρα λοιπόν, κύριε Καζάκη, απλά τα πράγματα, απλά στην κουβέντα που κάνουμε τώρα, έτσι όπως τα λέτε. Λέτε για την Θράκη και για το Αιγαίο, αυτό που ήθελε, αυτό έκανε. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, πέρασε. Τι άλλο ακριβώς θέλησε, τι άλλο συζητήθηκε, γιατί αυτό το πράγμα που εγώ είδα στις επίσημες δηλώσεις, γιατί από εκεί τέλος πάντων κρίνεται κάποιος, είναι το εξής απλό πράγμα. Τι ακριβώς έβαλε σε ημερήσια διάταξη, συζήτηση δηλαδή, και το δέχτηκε και όσο το κάνει το συζητήσει η ελληνική πλευρά? Είδατε τίποτα? Βεβαίως από δηλώσεις από εδώ και από εκεί, ναι βεβαίως, εννοώ ανεπίσημες. Επίσημα, τι τέθηκε προς τον πρόεδρο της Τουρκίας στην ημερήσια για να συζητήσει? Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η ημερήσια διάταξη διαμορφώθηκε από τον κύριο Ερντογκάν με τον τρόπο που είδαμε να διαμορφώθηκε. Που έκανε αρχικά στον κύριο Παυλόπουλο και μετά. Βεβαίως. Και στην ομιλία του χθες, στο περίφημο δείπνο. Ναι. Τα είδαμε. Ξανά επαναλήφθηκαν όλα τα ζητήματα που βάζει η τουρκική πλευρά. Πολύ ωραία. Η ελληνική πλευρά τι βάζει? Άρα, την άρνησή της, η γνώμη σα. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε είναι ότι αν μπει θέμα ποιος είναι κερδισμένος ή όχι, ο Τσίπρας δεν κέρδισε, λέτε, κάτι από αυτό? Όχι, απολύτως τίποτα. Ίσα εκτέθηκε η χώρα. Εκτέθηκε η χώρα, λέτε. Εκτέθηκε η χώρα, γιατί δέχτηκε στο έδαφος της και μάλιστα μεταχειρίστηκε τα αιτήματα, πώς να το πούμε, μιας άλλης χώρας, του εκπροσώπου μιας άλλης χώρας, ανεξάρτητος ποια είναι η γνώμη μας για τον κύριο Ερντογκάν, ως νόμιμα αιτήματα. Γιατί από τη στιγμή που δεν κάνεις διαβήματα, δεν χρησιμοποιείς τα διπλωματικά σου εργαλεία, πώς να το πούμε, ώστε να μπορείς με τον πιο επίσημο τρόπο, στα πλαίσια διεθνούς κοινότητας, να απορρίψεις ακόμη και το να θίξει κάποιος τέτοια ζητήματα, σημαίνει ότι τα αποδέχεσαι ως βάση συζήτησης. Προχωρώντας τώρα, έρχομαι λίγο στα οικονομικά, που είναι και το μεγάλο ζήτημα πάντοτε μπροστά μας. Εγώ επιμένω ότι μπορεί να υπάρχει και μια άλλη ατζέντα συνεχόμενα, όμως όλα αυτά που ταλαιπωρούν την Ελλάδα, τους πολίτες, είναι αυτά για τα οποία μάλλον πρέπει να βρεθεί κάποια στιγμή κάποια λύση. Αυτό που ακούω, και ίσως με αυτό πάμε και σε εκλογές το 18, δεν ξέρω τι άποψη έχετε, πάμε σε βουλευτικές, είναι κοντά ή όχι? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι οι Γερμανοί θα κρατήσουν την σημερινή κυβέρνηση μέχρι και την υπογραφή των συμφωνιών για το λεγόμενο μεταμνημονιακό καθεστώς της Ελλάδας. Ποια εποχή δηλαδή λέτε, μετά τον δηλαδή Αύγουστο? Μετά τον Αύγουστο του 18. Άρα το αφήγημα ή αυτό που λένε κάποιοι ότι είναι προτιμότερο να πάει σε εκλογές λέγοντας ότι βγαίνουμε τώρα σε ένα μήνα και όχι μετά, που μόλις βγούμε ενδεχομένως δεν θα καταλάβουμε και τίποτα ότι βγήκαμε. Δεν ισχύει, λέτε, μετά? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα το ισχυριστεί κοντά σε συντάξεις, μειώσεις και αυτά, ίσως. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι το παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να πάει μετά την υπογραφή της μεταμνημονιακής εποχής που σας υπογράφω. Άρα να βγούμε από τα μνημόνια, να βγούμε. Ναι, σας υπογράφω ότι θα είναι πολύ χειρότερη. Και τι σημαίνει να μας πείτε το βγαίνουμε? Και θα σας πω, αλλά να σας το υπογράφω από τώρα και γνωρίζετε ότι όταν κάνω εκτίμηση, κατά κανόνα πέφτω μέσα. Σας λέω λοιπόν ότι η μεταμνημονιακή εποχή της Ελλάδας θα είναι πολύ χειρότερη από τη μνημονιακή εποχή. Γιατί θα είναι χειρότερη? Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, μέχρι το τέλος του 18, αυτή τη στιγμή ακόμη και η καρέκλα στην οποία θα κάθονται οι υπουργοί θα έχει πουληθεί. Ολοκληρώνεται η εκποίηση της λεγόμενης δημόσιας περιουσίας. Mm-hmm. Είτε κινητής είτε ακίνητης της Ελλάδας. Που το ξέρουμε από τον προϋπολογισμό του 18. Ναι. Δεύτερον, από το 2020 και μετά τριπλασιάζονται οι τόκοι εξυπηρέτησης του χρέους.
κατά τις μετριοπαθέστατες εκτιμήσεις του κύριου Τσακαλώτου. Τριπλασιάζεται. Τριπλασιάζονται, γιατί αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε μόλις το 26% του δημόσιου χρέους. Ναι. Το υπόλοιπο είναι με μορατόριουμ και θα αρχίσουμε να το εξυπηρετούμε, το 74% δηλαδή, μετά το 2020. Mm-hmm. Γι' αυτό και δικαιολογημένα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής βγήκε και λέει, κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε, θα εκτιναχθεί στα 14-15 δισεκατομμύρια κατέτος μόνο οι τόκοι που θα πληρώνουμε, όταν αυτή τη στιγμή είναι στα 6,5 δις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε τρομακτικότατο πρόβλημα. Αν έχουμε τώρα πρόβλημα, φανταστείτε τι θα γίνει τότε. Και επιπλέον, τότε δεν θα έχουμε και να πουλήσουμε τίποτα. Πέστε μου τι ακριβώς θα έχει γίνει. Και το τρίτο πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να μας διαφεύγει, και αυτό συνήθως μας διαφεύγει, και δεν φταίνει οι πολίτες βεβαίως για αυτό το ζήτημα, είναι ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν έχει καν δημόσιο ταμείο. Ναι, δημόσιο ταμείο. Δεν έχει δημόσιο ταμείο. Το δημόσιο ταμείο έχει παραδοθεί στους δανειστές με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δεν είναι διοικητικό όργανο απλό. Μαζεύει τα χρήματα που εισπράττει το κράτος ή που θα εισέπρατε το κράτος κανονικά, φόροι, εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία και οτιδήποτε άλλο εισπράττει το κράτος, μη φορολογικά έσοδα, και τα καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, και ο οποίος μεταφέρει τα χρήματα αυτά στην Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι δανειστές εκταμιεύουν μόνο για αυτά που έχουν προσυμφωνήσει ως δαπάνες με την ελληνική κυβέρνηση. Να, γιατί οι υπουργοί δικαίως λένε, δικαίως με την έννοια ότι λένε την αλήθεια, αλλά το ποιος βεβαίως μας οδήγησε εδώ, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το καταλαβαίνει ο καθένας, το ξέρουμε, το έχουμε αποδεχθεί αλλά, πλέον. Σου λένε οι υπουργοί και λένε την αλήθεια, ότι εγώ ούτε για ένα ευρώ δεν έχω δυνατότητα να πάρω απόφαση. Και έχει δίκιο. Δεν είναι θέμα απόφασης. Είναι θέμα το ποιος εκταμιεύει τα λεφτά. Γι' αυτό και καταλήγω ότι η μεταμνημονιακή εποχή, ακόμη και αν επίσημα δεν έχουμε μνημόνιο, θα είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη. Ναι. Τον χρόνο εκλογών λοιπόν τον πάτε μετά το καλοκαίρι, δηλαδή αφού... Κατά πάσα πιθανότητα. Μετά το καλοκαίρι και να πάει, εντάξει τώρα τι πρόωρο θα είναι, βέβαια 12 μήνες πριν ή 11 ή 10 μήνες, σχεδόν θα έχει εξαντλήσει. Εντάξει. Άλλωστε, ναι. όπως βλέπουμε... Δεν σημαίνει και κάτι το να εξαντλήσει ή να μην εξαντλήσει πια... Όχι, κανένα πρόβλημα. Έτσι. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας. Ναι, δεν είναι... Απλά βλέπουμε με τι... την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ακόμη απευθυνόμενος με έναν προκλητικό, θα έλεγα, πολιτικά προκλητικό τρόπο στον κύριο Σούλτς, τον επικεφαλής των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών, σώνει και καλά να μπει μέσα στην κυβέρνηση της Γερμανίας, γιατί ενδεχομένως πρόωρες εκλογές στη Γερμανία να προκαλέσουν και πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, επενδύει στο γεγονός ότι οι Γερμανοί τον θέλουν πρωθυπουργό της χώρας. Ναι. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτό, για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Το τι έρχεται μετά από αυτό, εσείς τώρα και ως ΕΠΑΜ, έτσι, τι εικόνα έχετε? Είναι ο Μητσοτάκης, γιατί οι δημοσκοπήσεις βλέπετε τι γίνεται. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, πάμε σε μια συγκυβέρνηση, μήπως είναι κανονισμένο να γίνει κάτι τέτοιο, πάμε σε συμμαχίες καινούργιες, συνεχίζει ο Τσίπρας με Καμένο? Κοιτάξτε, προφανώς ο κύριος Καμένος δεν έχει καμία, να πιάσουμε το τελευταίο, δεν έχει καμία πολιτική τύχη αν ο κύριος Τσίπρας δεν το συμπεριλάβει στις λύσεις του. Γιατί δεν πιστεύω να τον βάλει δηλαδή τον Καμένο σε επικρατείας ή κάπου σε ψηφοδέλτιο. Βεβαίως. Ναι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο κύριος Καμένος έχει αναλάβει και την πιο βρώμικη δουλειά. Δηλαδή την επιθετική δουλειά. Αυτό που έκανε και επί Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι έκανε επί Νέας Δημοκρατίας, όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ήταν επικεφαλής του μηχανισμού συκοφάντησης. Οπότε το ίδιο κάνει και τώρα και την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Οπότε έχει εκτεθεί πάρα πολύ και πρέπει να φοβάται πάρα πολύ πιθανή επιλογή του ως εξυλαστήριο θύμα, προκειμένου σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη να φανεί ότι ο κ. Μητσοτάκης εφαρμόζει υποτίθεται πολιτική,
να ικανοποιήσει το περικοινού δικαίου αίσθημα. Ότι τέλος πάντων κάποιος κυνηγείται για σκάνδαλα. Ναι, ναι. Ξέρετε, το γνωστό. Mm-hmm. Όχι επί της ουσίας, για το Θεαθήνε. Άρα λοιπόν πρέπει, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω από τις κινήσεις του, ψάχνει τρόπο να βρει πολιτική ασυλία. Τι γνωστή πολιτική ασυλία, που έχουν όσοι εκλέγονται μέσα από τα κόμματα εξουσίας. Το δεύτερο είναι, σαφέστατα και ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει να είναι τουλάχιστον αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον. Γιατί μπορεί να πάει πιο κάτω. Βέβαια, σαφέστατα. Σαφέστατα. Έχει κάθε δυνατότητα να καταλήξει ξανά στο 3% 3,5% από όπου ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από όλο τον υπόλοιπο χώρο τώρα που βλέπουμε με την κυρία Γεννηματά να λέει ότι θα είμαστε τρίτο κόμμα, ότι πάνε σε διψήφιο κτλ. Τι βλέπετε τώρα, και βάζω και το ΕΠΑΜ, βάζω και τον Λεβέντη μέσα, βάζω και Ποτάμι, Χρυσή Αυγή, ΚΚΚ. Τι βλέπετε από όλους αυτούς τους χώρους. Να σας πω κάτι. Το κλειδί για το επόμενο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών είναι η αποχή του κόσμου. Εάν η αποχή είναι μεγάλη, δηλαδή σε αυτήν που επενδύει όλο το σύστημα σήμερα των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των σημερινών κοινοβουλευτικών κομμάτων, τότε ενδεχομένως να έχουμε μία από τα ίδια. Δηλαδή μία από τα ίδια διάταξη στη Βουλή. Λίγο πάνω, λίγο κάτω δεν έχει καμία σημασία. Και να ικανοποιηθεί και η κυρία Φόφη Γεννηματά, ή καλύτερα να το πούμε σωστότερα, δεν είναι το θέμα της κυρίας Γεννηματά, είναι αυτόν που κινούν τις μαριονέτες του πολιτικού συστήματος, να υπάρχει και μια τσόντα η οποία να βοηθάει ενίοτε είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνά. Γι' αυτό φτιάξανε αυτή τη νέα κεντροαριστερά τώρα με επικεφαλή στην κυρία Γεννηματά και της δώσανε τέτοια μεγάλη όθεση. Φτάσαν στο σημείο να δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις ψεύτικες που δίνουν, και το λέω ευθαρσώς ότι είναι ψεύτικες, που δίνουν 18% αν είναι δυνατόν. Δηλαδή σε ποια χώρα του κόσμου να εμφανιστεί ότι η δημοσκοπική εταιρεία εμφανίζει δημοσκόπηση με κατά 50% εκτίμηση, θα τους είχαν κλείσει φυλακή σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν γινόταν αυτό, μόνο και μόνο για να βγάλουν το 18%. Έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι εάν ο κόσμος είναι τόσο, πώς να το πούμε, απογοητευμένος, ώστε να πει εγώ δεν ασχολούμαι. Εάν το πει αυτό το πράγμα, έχει υπογράψει καταδίκητο. Ναι. Πάντως, ξέρετε, κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι νομίζω τώρα, έτσι, στην παγκόσμια κοινότητα, την παρακολουθούμε όλοι και εσείς, δεν έχω δει, εγώ τουλάχιστον, μπορεί να κάνω και λάθος, κόμμα του 43-40% που έχει πάει στο 5 ξαφνικά να πάει 17-18. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει, ναι. Εντάξει, μπορεί να το κάνουμε στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει. Το λέω απλώς γιατί παγκοσμίως δεν έχει ξαναγίνει. Στην χώρα μας τα τελευταία 8 χρόνια που τρίβουμε τα μάτια μας, έτσι δεν είναι. Μπορεί να γίνει, μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, βεβαίως, το στοίχημα το δικό μας, μια και είπατε για το ΕΠΑΜ, είναι το εξής, να πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει εναλλακτική. Ότι αυτή η εναλλακτική προσφέρεται για τον κάθε Έλληνα πολίτη, για τη μεγάλη πλειοψηφία, να το πούμε σωστότερα, και μάλιστα σε μια εναλλακτική σταθερότητας και ομαλότητας. Δεν είναι ούτε καταστροφή, ούτε θα πέσει ο ουρανός στο αυτό κεφάλι μας, ούτε τίποτα πολλά. Κρατώ από τις κουβέντες που κάνουμε και νομίζω είναι και μια στάση της παράταξής σας, είναι εθνικό νόμισμα, ότι πάμε με εθνικό νόμισμα, έτσι. Φεύγουμε δηλαδή από το ευρώ. Για να αποκατασταθεί η ένωμη τάξη στη χώρα, η ανεξαρτησία της Ελλάδας, και ταυτόχρονα να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να αποφασίζει για το τι συμβαίνει στη χώρα του. Γι' αυτό θέλουμε εθνικό νόμισμα. Ναι. Όχι για την επανάκεια. Mm-hmm. Με καταλαβαίνετε. Ναι. Για να επανεθνικοποιηθεί η πολιτική της. Ένα από τα απλά ερωτήματα που προκύπτουν πάντοτε σε τέτοιες κουβέντες για αλλαγή νομίσματος κτλ. Ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτό που κάνει τώρα 15 ευρώ θα κάνει 125 ευρώ σε δραχμές. Ναι. Μετά θα αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω αυτό γιατί αν ισχύει. Να αυξηθεί. Ναι. Γιατί να αυξηθεί. Για ποιο λόγο. Η έννοια της αύξησης των τιμών οφείλεται σε δύο βασικοί συντελεστές. Το πρώτο είναι τα μαύρα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, οι μίζες, οι δωροδοκίες, η διαφθορά. Αυτό δημιουργεί καταστάσεις πληθωρισμού. Ή η καρτελοποίηση της οικονομίας. Δηλαδή, η οικονομία να τελεί υπό τον έλεγχο καρτέλ, τραστ και μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών συμφερόντων. Mm-hmm. Είτε εκτός χώρας, είτε εντός χώρας. Αυτά τα πράγματα όμως αντιμετωπίζονται μόνο όταν έχεις εθνική πολιτική. Δηλαδή, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία ασκεί εθνική πολιτική και δεν παρακαλάει το κάθε ξένο κέντρο ή κάθε ξένη χώρα
για να αντιληπηθεί. Μάλιστα, μόνο με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Τώρα από το 2018 με το καλό να μπει, θα είμαστε ξανά εδώ στον αέρα του Α. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Καζάκη από το ΕΠΑΜ.